λύθηκε το μυστήριο με το άγνωστο F-15 στο οπλοστάσιο του Πακιστάν. Νέα απειλή για την Ελλάδα ή όχι? Ένα αμερικανικής προέλευσης μαχητικό εναέριας υπεροχής τύπου F-15 λοιπόν εμφανίστηκε σε ένα βίντεο της Πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας δημιουργώντας ερωτήματα, μιας και το συγκεκριμένο αεροσκάφος δεν αποτέλεσε ποτέ μέρος του οπλοστασίου της χώρας, ούτε υπήρξαν σκέψεις απόκτησής του. Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη αμυντική σελίδα Eurasian Times αναφέρει πως μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για κάποιο λάθος ή οι Πακιστανοί απλά τοποθέτησαν εσχεμένα ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 στο νέο τους βίντεο. Το μαχητικό πάντως, το οποίο χρησιμοποιείται σε κανονικές μαχητικές αποστολές από τις αεροπορίες του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας κτλ., συμμετείχε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Πακιστανική πολεμική αεροπορία για την 147η εορτή γέννησης του Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, δημιουργού του σύγχρονου Πακιστάν. Πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως πρόσφατα οι Πακιστανοί διεξήγαγαν μαζικές εναέριες ασκήσεις με την Κινέζικη και την Τουρκική πολεμική αεροπορία. Το Πεκίνο και η Άγκυρα συμμετείχαν μαζί με άλλα 12 έθνη στην μεγάλη πολυεθνική άσκηση Exercise Indo Seal στα μέσα Οκτωβρίου, ενώ να τονίσουμε πως και τα δύο κράτη εξάγουν στρατιωτικό εξοπλισμό στο Πακιστάν. Στο εν λόγω δημοσιευμένο βίντεο βλέπουμε ένα κινέζικης παραγωγής μαχητικό τύπου JF-17 Thunder στη μέση. Στα αριστερά αυτού βρίσκεται ένα παλαιότερο αεροσκάφος F-16 έκδοσης είτε AM Block 15 είτε BM Block 17, ενώ στα δεξιά του βρίσκεται ένα F-16 CD έκδοσης Block 52. Στην πίσω αριστερή γωνία βλέπουμε να πετά ένα J-10C το οποίο το Πακιστάν απέκτησε πρόσφατα από την Κίνα, ενώ στην πίσω δεξιά γωνία παρατηρούμε το μυστήριο F-15. Στο υπόλοιπο οπλοστάσιο της Πακιστανικής πολεμικής αεροπορίας φαίνονται και κάποια τουρκικά μη επανδρουμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar Akinci και TB2, όπως και αμερικανικά μεταγωγικά σε 130J Hercules κτλ. Την απάντηση στο εύλογο ερώτημα πώς βρέθηκε αυτό το F-15 εδώ έρχεται να δώσει ένας απόστρατος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας της χώρας ονόματι Αλί Χαμζά, ο οποίος μιλώντας στην Eurasian Times ανέφερε πως το F-15 ήταν στην πραγματικότητα σαουδαραβικό. Συμπεριλήφθηκε στην εικόνα επειδή η φωτογραφία λήφθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης Indo Seal, στην οποία όπως προαναφέραμε έλαβε μέρος και η Ριάντ. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.